Θα σας ενημερώσω. Θα σας ενημερώσω. Μην έχετε αγωνία. Θα σας ενημερώσω. Κύριοι συνάδελφοι, καλησπέρα σας. Αρχίζει η συνεδρίαση. 13η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αμαρουσίου. Σήμερα, ημέρα Τρίτη 6 Ιουνίου 2017 και ώρα 18:30 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αμαρουσίου, συνήρθε σε τακτική συνεδρία στο Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 24679 / 2 έκτου 2017 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε χωριστά σε κάθε Δημοτικό Σύμβουλο και το Δήμαρχο σύμφωνα με τον νόμο και τον κανονισμό λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου. Παρόντες. Ο Πρόεδρος παρών. Ο κύριος Κούκουζας, ο Αντιπρόεδρος, με επιστολή του μας έχει ενημερώσει ότι λόγω ανηλυμένων επαγγελματικών υποχρεώσεων δεν είναι εφικτό απόψε να παρευρεθεί στη συνεδρίαση. Καρανάσου Μέρη, μετά. Γαρδέλης Επαμεινώντας. Κόκαλης Βασίλειος. Βλαχοπιώτης Αθανάσιος. Πέπας Νικόλαος. Σμυρνής Δημήτριος. Απών. Κάβαλος Ευάγγελος. Απών. Σταθούλης Πυρίδων. Κάβαλος Νικόλαος. Απών. Λέκα Καλατζάκη Ελένη. Τσιπουράκη Στέφανος. Απών. Καρλάφτης Δημήτριος. Ζήκος Γεώργιος. Απών. Ιωάννου Εκατερίνη. Απούσα. Χαλιώτη Ειρήνη Μαρία. Απούσα. Κατσιγιάννης Επαμεινώντας. Ιατρίδης Γεώργιος. Απών. Ρώτας Κωνσταντίνος. Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος. Απών. Φραγκάκη Εκατερίνη. Απούσα. Τσίγκας Ευθύμιος. Απών. Βελής Αθανάσιος. Κόνιαρης Πέτρος. Παρών. Παπαδόπουλος Μιχαήλ. Απών. Βλάχου Σταματάκη Ελένη. Μαγιάκης Ελευθέριος. Γιανακάκος Ηλίας. Απών. Ψάλτη Εκατερίνη. Κουτσουβέλης Δημήτριος. Βλάχος Κωνσταντίνος. Απών. Βλάχος Πυρίδων. Απών. Σαγρής Παναγιώτης. Κορομπίλης Ιωάννης. Φωτόπουλος Αθανάσιος. Καρλατήρα Μαρία. Καρλατήρα Μαρία. Την είπαν παρούσα. Κλαπάκης Δωρίλαος. Κατσούγκρι Δέσποινα. Απούσα. Σπυρόπουλος Αναστάσιος. Διακολιού Μέρη. Απούσα. Διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία. Επικύρωση των πρακτικών 32ης και 33ης συνεδρίασης έτους 2015. Σήμερα είναι η μέρα του Δημότη, όπως είναι γνωστό. Έχουν κάνει έτοιμα ο κύριος Καλοσκάμης. Παρευρίσκεται? Δεν παρευρίσκεται ο κύριος Καλοσκάμης. Ο κύριος Πάντος. Κύριε Πάντο, καθίστε παρακαλώ πολύ σε ένα μικρόφωνο. Διαδικασία. Καλό, παρακαλώ. Επί της διαδικασίας, ναι. Δεν ξέρω αν ακούγεται. Έχω καταθέσει έτσι για πώς θα γίνει η συζήτηση προημερησίας για πολίτες. Είπατε ότι το επόμενο συμβούλιο θα το βάλετε θέμα. Και τώρα τι γίνει, θα μιλάμε εμείς ή θα μιλάτε μόνο εσείς πάλι με τους βουλευτές? Αν είναι να φύγουμε εμείς και να μιλήσετε μόνοι σας. Η αίτησή σας έχει δοθεί, έχει πρωτοκολληθεί, ήταν προφορική. Σε μένα δεν έχει έρθει ποτέ ως πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κύριε Κλαπάκη. Τι θα κάνουμε τώρα εμείς, θα καθόμαστε να ακούμε. Ακούστε με. Προφανώς έχετε δίκιο. Για να το λέτε, έχετε δίκιο. Θα μου επιτρέψετε να το δω το θέμα και ειλικρινά θα σας απαντήσω και η πρόθεση του Προεδρείου είναι να βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν είμαι ενήμερος. Σήμερα θα ακολουθηθεί η διαδικασία όπως ακριβώς γίνεται κάθε φορά. Και σας υπόσχομαι ότι στο επόμενο Συμβούλιο θα το εξετάσουμε. Θέλετε να αποχωρήσετε? Στο επόμενο Συμβούλιο θα το εξετάσετε. Σας είπα, θα δω την αίτησή σας εφόσον υπάρχει και με βεβαιώνετε ότι υπάρχει και από εκεί θα το επεξεργαστούμε. Σας παρακαλώ. Τώρα τι να κάνουμε, θα αναφέρεστε στον προηγούμενο πρόεδρο? Σας λέω, δεν το γνωρίζω. Παρόν
Λοιπόν, θέλετε, συμφωνείτε με αυτό που σας λέω ή θέλετε να αποχωρήσετε? Όπως... Εγώ θέλω να παρεμβαίνουμε κι εμείς ένα τρίλεπτο τώρα. Σας νομίζω ότι ήμουν πολύ απόλυτος μαζί σας. Σας συζητάνε οι κάτοικοι. Κύριε Κλαπάκη, ήμουν σαφής. Ήμουν σαφής. Θα εξετάσω το θέμα διότι δεν γνωρίζω το αίτημά σας. Μα πρέπει να ακούσω και τις θέσεις μας οι κάτοικοι. Επιμένετε. Τελείωσε το θέμα. Ο κύριος Πάντος. Κύριε Πάντο. Συζητάμε στον κόσμο. Κύριε Πάντο. Κύριε Πάντο. Κύριε Πάντο. Ναι, κύριε Πρόεδρε. Από τον κανονισμό έχετε 3 λεπτά. Εγώ σας δίνω 5 λεπτά. Ευχαριστώ. Θα αφήσω λίγο το μικρόφωνο. Ακούγομαι. Πολύ, πολύ καλά. Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Είμαι ο πρόεδρος του Συλλόγου Πολυδρόσου. Λέγομαι Παναγιώτης Πάντος. Σκοπός της σημερινής παρέμβασης του Συλλόγου είναι το έργο της βιοκλιματικής αναβάθμισης των γειτονιών του Δήμου Αμαρουσίου, οι κυκλοφοριακές συνέπειες αρρύθμισης αυξημένης οδικής κυκλοφορίας σε συνάρτηση με το έργο από το άνοιγμα της οδού Φροκοκλησιάς προς λεωφόρο Πελεντέλης από τον Οκτώβριο του 2014. Από ό,τι έχω δει στην πρόσκληση της σημερινής συνεδρίας, συντακτική, έχετε 3 θέματα για το έργο της βιοκλιματικής, γι' αυτό θα περιοριστώ σε ορισμένα σημεία, τα οποία είναι και θέσεις του Συλλόγου. Την περασμένη Τρίτη, σε αυτή την αίθουσα, έγινε μία συζήτηση και υπόθηκε ότι η τελική συζήτηση για βελτίωση της κατάστασης θα γίνει 15 μήνες από το Φεβρουάριο του 2017, αλλά προγραμματίστηκε για σήμερα. Δεν είναι κακό αυτό κατά ανάγκη. Υπόθηκε σε αυτή την αίθουσα ότι το έργο δεν έχει παραλυφθεί και ότι βρίσκεται στην περίοδο των 15 μηνών καλή λειτουργίας. Από δημοσιευμένο έγγραφο, το οποίο θα το καταθέσω μετά στο Προεδρείο, που υπογράφει η ειδική γραμματέας, η κυρία Φωτονιάτα ακριβώς, του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, προκύπτει από την απόφασή της ότι επιβεβαιώνει την ολοκλήρωση της πράξης βιοκλιματική αναβάθμιση γειτονιών του Δήμου Αμαρουσίου. Έχει μια συνολική δαπάνη 2.164.000 και κάτι ψηλά και αναφέρει μέσα η απόφαση ότι ολοκληρώθηκε το φυσικό αντικείμενο της πράξης, ολοκληρώθηκε το συγχρηματοδοτούμενο οικονομικό αντικείμενο και ο δικαιούχος τήρησε τις υποχρεώσεις που ανέλαβε με την απόφαση της ένταξης της πράξης που και συμμορφώθηκε με όλες τις προβλέψεις. Χρησιμοποιεί δε για την απόφαση 3 σχετικά, τα οποία τα έχω ζητήσει την Παρασκευή. Τι είπατε? Κάποιος μιλάει. Συγγνώμη. Μη διακόπτετε, κύριε Μαγιάκη, σας παρακαλώ, μη διακόπτετε. Προχωρήστε, κύριε Πάντο. Υπάρχει μια έκθεση ολοκλήρωσης της πράξης, βιοκλιματική αναβάθμιση, που την έχει εκδώσει ο Δήμος Αμαρουσίου και μια τελική επιμέτρηση του έργου. Το ίδιο προκύπτει και από την καρτέλα που υπάρχει στον επίσημο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Ανάπτυξης, ότι όλα το κυρίως έργο και τα υποέργα έχουν ολοκληρωθεί με ημερομηνίες από το 12 Δευτέρου του 2017, 22 Δευτέρου του 2017, 23 Δωδεκάτου του 2015 και 30 Δωδεκάτου του 2015 και ένα έργο το οποίο ήταν μέσα στη σύμβαση ως υποέργο παροχή υπηρεσιών δράσεων ενημέρωσης και προβολής, το οποίο δεν πραγματοποιήθηκε και έτσι έχει 0 κόστος. Τώρα αν έχουμε προβλήματα από το ίδιο το έργο. Αυτά έχουν καταγραφεί, τα επιβεβαίωσε και ο κύριος Κόκαλης, είναι δημοσιευμένα στον τοπικό τύπο από την περασμένη εβδομάδα και όλοι τα έχουμε ζήσει στην καθημερινότητα και αποτελούν αντικείμενο της σύμβασης του άρθρου 8 συγκεκριμένα, που είναι ο χρόνος εγγύησης, συντήρησης των έργων και αποκατάσταση των ελαττωμάτων. Γιατί χρησιμοποιείται αυτό το χρονικό διάστημα των 15 μηνών και το συγχαίουμε με τα παραδοτέα του έργου.
Εδώ έχουμε δύο πράγματα. Μια σύμβαση που έπρεπε να έχει παραδώσει ο εργολάβος στο τελείωμά της ένα αντικείμενο του που προβλεπόταν στη σύμβαση και από εκεί και πέρα για τους 15 μήνες να εγγυηθεί την καλή λειτουργία, να αποκαταστήσει τις βλάβες. Εδώ όμως υπάρχουν βασικές ελλείψεις, όπως είναι ο φωτισμός, ο οποίος δεν λειτουργήσε ποτέ, ή στην περιοχή του Αγίου Θωμά, μέχρι την περασμένη εβδομάδα, που δεν υπάρχουν ούτε οι πυλώνες των βιοκτηματικών στοιχείων, ακόμα τοποθετημένοι. Συντομεύεται, κύριε Πάτε. Λοιπόν, θα δοθεί ευκαιρία και παρακάτω να συζητηθούν αναλυτικά, αλλά ως προς το παραδοτέο του έργου, είναι απαιτητό ο εργολάβος να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του και ο Δήμος να διεκδικήσει την καλή εκτέλεση όλου αυτού του έργου. Υπάρχουν όμως και θέματα τα οποία, όσο και να περιμένουμε, όχι 15 μέρες, 25, αν δεν παρέμβουμε, γιατί δεν είναι παραδοτέα της σύμβασης, δεν θα συμπληρωθούν ποτέ. Και αυτό αφορά η σημερινή παρέμβαση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όχι να τα πω, είναι επιγραμματικά. Κύριε Πάντος, σας παρακαλώ. Εγώ 30 δευτερόλεπτα θέλω. Έτσι. Αν είναι 2 δευτερόλεπτα, 30. Να μετρήσω. Σας παρακαλώ. Είναι η εκπόνηση και η εφαρμογή ενιαίας μελέτης βιώσιμης κινητικότητας στις περιοχές που διατρέχει. Η κατασκευή των αγωγών των οβρίων στους δρόμους που είναι ο ποδηλατόδρομος. Η αποκατάσταση των ρημοτομικών γραμμών εκεί που εισέρχεται στο έργο μέσα διάφορες ιδιοκτησίες και θέλουν απολωτρίωση και άνοιγμα. Κύριε Πάντο, συνέχιση... παρακαλώ. Συγγνώμη, κύριε Πρόεδρε, μην αναγκάσετε να σας διακόψω. Σας παρακαλώ. Σας είπα 30 δευτερόλεπτα, θα το είχα τελειώσει. Η συνέχιση του ποδηλατοδρόμου στα σημεία που διακόπτεται στην Κηφισία και στα Μαρουσίου Χαλαντρίου και η άμεση επέμβαση σε όλα τα επικίνδυνα σημεία που τα έχετε ψηφίσει εδώ ομόφωνα πέρσι το καλοκαίρι, 19 Απριλίου και κρεμίστε αποκεντρωμένοι. Και τελευταίο, το οποίο θα λύσει το πρόβλημα, είναι μέσα στο στρατηγικό σχεδιασμό και στο τεχνικό πρόγραμμα, είναι η διάνοιξη των παραδρόμων της Αττικής Οδού από την Ευζώνων μέχρι τη Λεωφόρο Πεντέλης, το σκέπασμα αυτού του σημείου που είναι 20 στρέμματα. Προσήθηκε, και η διαμόρφωση των ενιαίων χώρων. Ευχαριστώ πολύ. Βλάχος. Τελείωσα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κυρία Προεστάκη, καθίστε στο μικρόφωνο, παρακαλώ. Έχετε το λόγο για 5 λεπτά κι εσείς. Έλα εδώ, Λένα. Ναι. Είμαι η Λένα Προεστάκη, γραμματέας του Συλλόγου Παραδείσου. Είναι η πολλωστή, θα έλεγα, φορά που μας απασχολεί αυτό το θέμα του ποδηλατόδρομου, το οποίο ξεκίνησε στραβά και δεν μπορούσε παρά να τελειώσει στραβά. Ένα έργο για το οποίο δεν έγινε ποτέ διαβούλευση. Εάν ήταν ένα έργο το οποίο όντως θα έλυνε προβλήματα και θα αποτελούσε στολίδι για την περιοχή, προφανώς θα είχε ανακοινωθεί, θα μας είχαν δειχθεί τα σχέδια, τα πάντα και δεν θα είχε λειτουργήσει εγκρυπτό. Από τη στιγμή που είχαμε πάρει τα σχέδια, αρχίσαμε να έχουμε τις ενστάσεις μας, να έχουμε τις αντιρρήσεις μας, όχι ακριβώς από ιδιωτελή κίνητρα, αλλά επειδή ακριβώς βλέπαμε το πού θα καταλήξει αυτό το πράγμα, διότι οι δρόμοι στον Παράδεισο, τόσο η Παραδείσου όσο και κυρίως η Καραολή, είναι αδύνατον να φιλοξενήσουν ποδηλατολωρίδα, ποδηλατόδρομο και οτιδήποτε άλλο. Ποτέ δεν ζητήσαμε να έχουμε βιοκλιματική αναβάθμιση σε ό,τι αφορά, δηλαδή, να μας πέσει η θερμοκρασία κατά έναν με 1,5 βαθμό. Αυτά που ζητούσαμε πάντα ήταν οι στοιχειώδεις υποδομές, οι οποίες ελείπαν και ελείπουν και θα ελείπουν εφόσον έχουμε τέτοιες διοικήσεις στο Δήμο μας. Δηλαδή, όμβρια, δρόμοι, πεζοδρόμια, διανοίξεις οδών, κοινόχρηστοι χώροι, φροντίδα στο δασάκι. Δυστυχώς όλα αυτά όμως αναφέρονται μόνο σε προεκλογικές καμπάνιες και κατόπιν ξεχνιούνται. Εφόσον λοιπόν συνέχισε το έργο έτσι όπως συνέχισε, είχαμε επιθυνθεί και σε διάφορες υποτίθεται προϊστάμενες αρχές όπως η Περιφέρεια, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση, το Υπουργείο. Αλλά δυστυχώς θα πω ότι κόρακας κοράκου μάτι δεν βγάζει. Από παντού υπήρχε ένας τείχος. Πουθενά δεν υπήρχαν απαντήσεις στα πολύ συγκεκριμένα ερωτήματα. Έχει το δικαίωμα μια δημοτική αρχή να αλλάζει το εύρος του οντοστρώματος των κυρίων των βασικών αξώνων από όπου διεξάγεται η κυκλοφορία?
έχει το δικαίωμα να στερεί από τους κατοίκους τις θέσεις στάθμευσης, ιδίως σε πεζόδρομους και σε όλα αυτά. Έχει το δικαίωμα να κάνει ένα έργο όταν δεν έχουν υλοποιηθεί οι βασικές στοιχειώδεις υποδομές. Ούτε μία απάντηση, δυστυχώς. Και φτάνουμε λοιπόν στο βασικότερο, σε ένα από τα βασικά επίσης θέματα, των ψευδών δηλώσεων που γίνανε για την δημοπράτηση, πριν από τη δημοπράτηση του έργου, κατά την μελέτη. Δηλώνεται ότι δεν χρειάζονται απαλωτριώσεις, ότι υφίστανται δίκτυα αποχέτευσης και τα οποία, ομβρίων, τα οποία θα μπορούσαν να μετακινηθούν και μόνο καθύψος, όχι κάποια άλλη μετατόπιση, τη στιγμή που ιδίως στην Καραουλή και στο επάνω στον, πώς το λένε, στο Πολύδροσο, ο ποδηλατόδρομος πέφτει φάτσα, δηλαδή περιορίζεται, δεν υπάρχει, επειδή ακριβώς είναι ιδιοκτησίες που βγαίνουν έξω από τη ρημοτομική γραμμή. Ας πούμε. Σε όλα αυτά τα πράγματα όμως ούτε οι προϊστάμενες αρχές τράβηξαν κανένα αυτή. Το θέμα είναι ότι οι κάτοικοι στον Παράδεισο τουλάχιστον και στην Πηγάσου, με τους οποίους έχουμε βρεθεί πάρα πολλές φορές, είναι ιδιαίτερα αγανακτισμένοι. Δεν έχει το δικαίωμα κανένας κύριος Ρώτας να λέει ότι το έργο το έχουν αγκαλιάσει οι κάτοικοι, διότι αυτός ήταν ο οποίος είχε φύγει, μη πω πώς, από τη συνεδρίαση που είχαμε κάνει στο ΚΑΠΗ πριν από 1,5 χρόνο, πότε ήταν. Και οι κάτοικοι αυτό το οποίο θέλουν είναι επιτέλους. Κάνετε προσωπικές εχμές, θα μου επιτρέψετε, παρακαλώ πολύ. Ας μου κάνουν μηνύσεις οι κύριοι. Ακούστε, λοιπόν, αφήστε ακούστε, με να συνεχίσω τώρα. Ακούστε. Ναι. Δεν θα σας αφήσω όπως θέλετε εσείς. Γιατί όχι, δεν κατάλαβα. Παρακαλώ πολύ, σας παρακαλώ, όχι προσωπικές εχμές. Στο Δημοτικό Συμβούλιο παρακαλώ το δήλωσε αυτό ο κύριος Ρώτας, παρακαλώ. Προσωπικές εχμές. Στο Δημοτικό Συμβούλιο να το δήλωσε. Να κρατήσουμε το επίπεδο υψηλά. Μην μου τρώτε σας παρακαλώ το. Πάρα πολύ. Εντάξει, όσο ψηλά είναι σε αυτή την αίθουσα. Λοιπόν, κάτι άλλο. Και επίσης, οι κάτοικοι λοιπόν είναι ανυποχώρητοι. Είναι ανυποχώρητοι στο να υλοποιηθούν επιτέλους οι ελάχιστες ελείπουσες βασικές υποδομές, όπως τις έχουμε πει 1.000.000 φορές, και δεν θα δεχτούν πραγματικά να συνηγορήσουν σε καμία αλλαγή που θα γίνει, γιατί ακούστηκε ότι μπορεί να γίνει αλλαγή της διαδρομής του ποδηλατόδρομου από την Καραουλή να πάει στην Αυξεντίου. Ειλικρινά, δεν θα αφήσουμε να γίνει το οτιδήποτε, δεν θα φάμε πάλι το τυράκι, τα κοινοτικά λεφτά και δεν ξέρω τι, που τελικά ποια κοινοτικά λεφτά, τα 800 χιλιάρικα δόθηκαν από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων από έναν λαό ο οποίος κατασπαράζεται στη λιτότητα και οτιδήποτε, ας πούμε, και όλοι μας λέγανε ότι μη τυχόν και χαθούν αυτά τα κοινοτικά λεφτά, τα οποία όχι μόνο χάθηκαν, να δούμε αυτή η μαύρη τρύπα πώς ακόμα λεφτά θα χρειαστεί για να ολοκληρωθεί. Θα ήθελα να καταθέσω και κάποιες φωτογραφίες οι οποίες αποδεικνύουν τα λεγόμενά μας και παρακαλώ τους δημοτικούς συμβούλους να κάνουν τον κόπο να περάσουν μια φορά τόσο με ποδήλατο αν μπορούν, αλλά και ως πεζοί από τα πεζοδρόμια του ποδηλατόδρομου, να διακριβώσουν η διεισόμαση την κατάσταση την οποία επικρατεί. Δεν είμαστε τρελοί που αντιτασσόμαστε έτσι στην επικινδυνότητα του ποδηλατόδρομου. Πολύ, και επίσης, το βασικό παρακαλώ, ερώτημα, τελειώστε, το βασικό τελειώστε, ερώτημα τελειώστε, του κατοίκων που πρέπει να απαντηθεί σήμερα είναι τι θα γίνει με την ανάπλαση της Παραδείσου και την διάθεση των θέσεων στάθμευσης που είχε υποσχεθεί τουλάχιστον τρεις φορές ο κύριος Δήμαρχος στους κατοίκους, οι οποίοι είναι παρόντες και σήμερα εδώ πέρα, ότι θα μπορούν εκεί να έχουν θέση στάθμευσης κατοίκων. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε και εμείς. Κύριε Καλοσκάμη, παρότι σας ανήγγυλα, δεν ήσασταν παρόν, παρά τα αυτά, επειδή είστε ιδιαίτερα συμπαθείς, για 3 λεπτά έχετε το λόγο. Δεν άκουσα. Καλησπέρα. Δεν σας άκουσα. Δεν ξέρω πώς. Σας παρακαλώ τώρα, μην διακόπτουμε. Εντάξει, θα το φτιάξουμε. Θα το φτιάξουμε. Άδεια καθίσματα είναι, δεν είναι σημαντικό. Ελάτε, κύριε Καλοσκάμη, για τα δύο μόνο θέματα, παρακαλώ πολύ. Καλησπέρα σας, κύριε Ζήκη. Για τις γερμανικές αποζημιώσεις και για το επίδομα. Απολύτως τίποτε άλλο. Εντάξει, προχωρήστε. Έχετε το λόγο για 3 λεπτά, 5 λεπτά. Των 176 ευρώ που δικαιούμε κιόλα. Καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι, σεβαστό Δημοτικό Συμβούλιο.
Καλή αρχή, κύριε Πρόεδρε. Πρώτη φορά. Δεν ήξερα. Η αίτησή μου έγινε προς τον κύριο Γκαρδέλη. Να με συγχωρείτε. Όντως, θα ήθελα να ξεκινήσω με τη διεκδίκηση... Προσήρθε ο κύριος Κάβαλος Βαγγέλης. ...των γερμανικών αποζημιώσεων, δεδομένου βέβαια ότι ήδη γνωρίζω τη μεγάλη προσπάθεια που κάνει και ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών και όχι μόνο προς αυτή την κατεύθυνση. Μπορώ να πω ότι δεν υπάρχει κάποια διαγραφή πάνω σε αυτό και γνωρίζω επίσης ότι υπάρχουν Έλληνες δημότες Αμαρουσίου που δικαιούνται αυτό το οποίο λέμε αποζημιώσεις και που έχει να κάνει σχέση και με επανορθώσεις και με κατοχικό δάνειο αλλά και με οτιδήποτε έχει σε αυτόν τον τομέα σχέση. Ο σκοπός είναι να υπάρξει η καταβολή των οφειλωμένων προς τη χώρα μας, προωθώντας και διεκδικώντας με κάθε νόμιμο και θεμητό μέσο την αποκατάσταση της διεθνούς νομιμότητας και τη διαφύλαξη της εθνικής μας αξιοπρέπειας. Αυτό θα ήθελα, παρακαλώ πάρα πολύ, να γίνει σαν μπούσουλας. Μιλάω τώρα, απευθύνομαι στον Δήμαρχό μας, ο οποίος, ο κύριος Γιώργος Πατούλης, ξέρω καλά ότι έχει τεράστια πολιτική ισχύ. Κύριε Κοτσόνη, και όχι μόνο στον κύριο. Μπορώ να σας μιλήσω λίγο, παρακαλώ. Έρχεστε στο Προεδρείο. Λιγάκι σας θέλω, κύριε Κοτσόνη. Να συνεχίσω. Ναι, να με συγχωρείτε. Ναι. Απευθύνομαι γενικά σε όλο το Δημοτικό Συμβούλιο. Γνωρίζω ένα θέμα το οποίο μας αφορά όλους και θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε, να πιέσουμε την κυβέρνηση ώστε να το προωθήσει άμεσα με κάθε τρόπο. Να μην το ξεχάσει, να μην το αφήσει. Αυτό θερμή παράκληση και το συντομότερο να το ξεκινήσουμε. Επίσης, θα παρακαλούσα να... Επειδή η υπόθεση των 176 ευρώ, αυτά τα αναδρομικά, με δεδομένο βέβαια ότι η διοίκηση, ο Δήμος, θέλει να μας τα δώσει και τα έχει από ό,τι είπε, γνωρίζω πριν λίγες μέρες, ακόμα και ο Δήμος Μελισσίνου ξεκίνησε και τα παίρνει. Είναι ένα θέμα το οποίο όντως, μια και ήταν μόνο για το Δήμο Αμαρουσίου ήταν ο αγώνας που κάναμε, αφού το χάσαμε αυτό. Το χάσαμε θεωρητικά με την έφεση που έκανε ο Δήμος. Έχω παρακαλέσει με αίτηση και στη διοίκηση να πάρω επιτέλους την απόφαση του δικαστηρίου. Να δω ακριβώς τι λέει. Παρακαλώ πάρα πολύ όλο το Δημοτικό Συμβούλιο, βοηθήστε μας. Βοηθήστε με. Εντάξει, δεν είμαι στο Δέλτα Σίγμα για να μιλάω για όλους τους συναδέλφους. Βοηθήστε με να το πάρω το επίδομα αυτό και φυσικά να το πάρω εγώ, εσύ, θα το πάρουν όλοι οι συνάδελφοι. Είναι δίκιο, το δικαιούμαστε, δεν ζητιανεύουμε και ξέρω καλά ότι μπορούμε να το πάρουμε. Φαίνεται ότι ο Δήμαρχός μας δεν μπορεί να τα καταφέρει στο επίπεδο που τον παρακάλεσα τον Ιανουάριο του 2017. Εντελώς τυχαία την ημέρα της γιορτής μου, να το παλέψει. Βοηθήστε όλοι και σίγουρα θα υπάρχει και ανάλογη ανταπόδοση από όλους τους Έλληνες δημότες, γιατί πέρα από εργαζόμενοι είμαστε και δημότες Αμαρουσίου. Δεν θέλω να το πω λαϊκά ψήφι, δεν είναι έτσι, αλλά θα υπάρχει ανταπόδοση, ειλικρινά σας μιλάω. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Καλοσκάμι, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παρακαλώ πάρα πολύ. Τελειώστε, παρακαλώ. Μόνο και τη φτώχεια δεν είναι σωστό να παίζει κανείς. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε. Καλή αρχή, καλό αγώνα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Οι κύριοι επικεφαλείς, κύριοι σύμβουλοι, έχουν κάποια ερώτηση, ανακοίνωση, δήλωση να κάνουνε. Πρωτού μπούμε στην ημερήσια. Κύριε Πρόεδρε, απάντηση στον κύριο Καλοσκάμι για το 176 επίδομα θα δοθεί. Θέλετε να δοθεί τώρα? Αν μπορείτε, πρόσθετε. Αν μπορεί η διοίκηση. Θέλετε εσείς, κύριε Δήμαρχε, θέλετε η οικονομική υπηρεσία, τι θέλετε? Μαζί με το τέταρτο μνημόνιο θα δώσουν και αυτά. Κύριε Σταθούλη. Κύριε Βλαχοπιώτη, κύριε Φωτόπουλε, σήμερα θέλω να είναι ήρεμοι. Σταθούλη, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Αν θυμάστε, εδώ το Δημοτικό Συμβούλιο είχαμε πάρει και σχετική απόφαση μετά από πρόταση του Δημάρχου να ανεξάρτητα από την έκβαση των δικαστηρίων να δοθούν αυτά τα 176 ευρώ. Αυτή την απόφαση όμως την ακύρωσε η αποκεντρωμένη περιφέρεια. Είχαμε γράψει και στον προϋπολογισμό σε αναμόρφωση το αντίστοιχο ποσόν. Οπότε αναγκαστικά περιμένουμε τι θα βγει από την δικαστική οδό.
η συγκεκριμένη απόφασή μας και πήγε μετά στην Επιτροπή του, του άρθρου 152. Και είμαστε σε αυτό το, σε αυτό το στάδιο. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Δήμαρχος έχει το λόγο. Θα ήθελα να καλησπερίσω τους παρευρισκόμενους και συναδέλφους και συμπολίτες. Να πω ότι πράγματι στην ερώτηση που κατ' επανάληψη έχει θέσει ο εργαζόμενος του Δήμου που μέσα από αυτήν τη διοίκηση και βεβαίως μέσα από την νομοθετική εξουσία μονιμοποιήθηκε ως δημοτικός υπάλληλος και μπράβο του. Να πω όμως ότι στην χώρα που ζούμε υπάρχουν συνταγματικές αρχές τις οποίες αντιλαμβάνομαι όλοι θα θέλαμε να αλλάξουν κάποιες από αυτές. Όμως εάν θέλουμε να διατηρούμαστε δημοκρατική χώρα και βεβαίως να μην γίνει περαιτέρω ζούγκλα γιατί υπάρχουν και τέτοιες διαδικασίες. Μην ξεχνάτε ότι είμαστε η μοναδική χώρα που έχουμε 20 κτίρια σε κατάληψη. Δεν έχω πάει σε πολλές πρωτεύουσες και της Ευρώπης και έξω από την Ευρώπη. Να μην κάνει τίποτα το κράτος σε 20 ιδιοκτησίες που να έχουν καταληφθεί και να παραμένουν πέραν συνταγματικών αρχών, αυτό είναι μοναδικό. Σε αυτό άρα έχει δίκιο ο κύριος Καλοσκάμης ότι έχουμε το Σύνταγμα έτσι λιγάκι σαν μια ελαστική, σαν ένα λάστιχο, το οποίο ενδεχομένως μέσα από αγώνες και τάσεις προσπαθεί κανείς να αλλάξει. Θα έλεγα λοιπόν εμείς σαν Δημοτικό Συμβούλιο για να θυμίσω σε αυτούς που ψήφισαν ή και σε αυτούς που παρευρίσκονταν ή να γνωστοποιήσω σε εκείνους που δεν ήταν παρόντες, αποφασίσαμε στο Συμβούλιο μας πέραν οποιασδήποτε δικαστικής αρχής να δώσουμε τα χρήματα των 176 ευρώ, πλην όμως, όπως είναι γνωστόν και για κάποιους που δεν το ξέρουν το λέω, πρέπει οι αποφάσεις των συμβουλίων, των Δημοτικών Συμβουλίων, να επικυρώνονται από τις ανεξάρτητες αρχές του κράτους, που η υφιστάμενη εμπροκειμένου αρχή είναι η αποκεντρωμένη, όπου παρά τις ενστάσεις και αν θέλετε και τις δικές μας αποφάσεις, απέρριψε την νομίζω ομόφωνη, εάν δεν κάνω λάθος, απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου. Επειδή έχετε ξαναπεί η μεγάλη δύναμη που έχουμε, πολίτες είμαστε, προφανώς η νομοθετική εξουσία, ακόμα και για το θέμα των συμβασιούχων, είναι εκείνη που μπορεί να αλλάξει το ρούν των πραγμάτων, γι' αυτό παίρνουν και τόσο μεγάλους μισθούς, όπως είναι γνωστόν οι βουλευτές, κοντά στα 8.000 και αν είσαι και υπουργός άλλα 3.000, για να μπορούν να αποφασίζουν έτσι με το κεφάλι σε πλήρη διάβια. Μπράβο κύριε Σαγρή. Όταν μειώνονται, δεν μπορώ να καταλάβω και αυτή η τρόικα που ονομάστηκε, πώς την ονομάσαμε, δεν θυμάμαι τώρα, πώς την είπαμε, θεσμοί. Μπορούν και ακουμπούν τις συντάξεις τους μισθούς, αλλά τους μισθούς των βουλευτών δεν τους έχουν ακουμπήσει. Δεν λένε τίποτα οι θεσμοί. Προφανώς, ίσως να μην γνωρίζουν και αυτοί. Υπό αυτήν την έννοια εμείς θα παλέψουμε και πάλι για αυτό το θέμα, αλλά θα πρέπει να έχετε υπόψη σας τα δεδομένα, τα οποία καλό θα είναι να τα λέτε κιόλας, μια που αναφέρεστε σε αυτά, για τις αποφάσεις αυτού του Δημοτικού Συμβουλίου και οι οποιασδήποτε άλλες αποφάσεις είναι άλλων αρχών, όπως δικαστικών αρχών και νομοθετικών εξουσιών. Ευχαριστούμε τον κύριο Δήμαρχο. Κύριε συνάδελφε, παρακαλώ πολύ, κύριε Κοτσουμάκη. Εγώ ρώτησα προηγουμένως για ερωτήματα, αλλά... Μ' ακούτε. Είχα κάνει ένα ερώτημα προδημήνου. Ένα αίτημα μάλλον, διημών ως Προέδρου. Προδημήνου περίπου είχα απευθύνει ένα αίτημα διημών ως Προέδρου προς τον Αντιδήμαρχο που εποπτεύει την νομική υπηρεσία και είχα ζητήσει αναλυτική κατάσταση των παραστάσεων των δικηγόρων του Δήμου για τα έτη 2015-2016 εν ώψη μιας προκήρυξης για τρεις δικηγόρους. Και δεν έχω λάβει μέχρι σήμερα κάποια απάντηση. Ήθελα, κύριε Πρόεδρε,
να ενημερωθώ για την πορεία αυτού του αιτήματος. Κύριε Σταθούλη, απαντήστε παρακαλώ από μικροφόνο. Ναι, κύριε Πρόεδρε, μπορούμε από την νομική υπηρεσία να βγάλουμε τις μηνιαίες παραστάσεις στα δικαστήρια για όλο αυτό το χρονικό διάστημα που κάνουν οι δικηγόροι του Δήμου. Είχα κάνει το αίτημα προδημήνου, ήθελα την πορεία του αιτήματος. Δεν έχει γίνει κάτι δηλαδή μέχρι σήμερα. Από ό,τι καταλαβαίνω, δεν έχει γίνει κάτι μέχρι σήμερα. Μπορούμε μέσω της νομικής υπηρεσίας με τον προϊστάμενο να σας δώσουμε ακριβώς όλες τις παραστάσεις των δύο τελευταίων Όχι, ετών. Δεν ζητάω αν μπορείτε. Αν έχει γίνει κάτι με την εξέλιξη του αιτήματος. Το ότι μπορείτε, είπα, το τώρα που το λέτε, εγώ δεσμεύομαι ότι θα γίνει αυτό με την νομική υπηρεσία. Αυτό λέω. Κύριε Πρόεδρε, το είχα αναφέρει προδημήνου και είχατε επιληφθεί και εσείς προσωπικά για αυτό το θέμα. Δεν είχα επιληφθεί προσωπικά. Εγώ το έδωσα στον αρμόδιο αντιδήμαρχο. Πιστεύω ότι οι υπηρεσίες το επεξεργάζονται. Σύμφωνοι. Και είμαι σίγουρος ότι θα το έχετε. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να μην ικανοποιηθεί το αίτημά σας. Εντάξει. Κύριοι συνάδελφοι, διευκρινιστική παρατήρηση. Διαδικαστική, βεβαίως, κυρία Διακολιού. Μην βιάζεστε. Υπάρχει μία λογική στη διαδικασία. Μην βιάζεστε. Ελάτε, κυρία Διακολιού. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Είχα για το Δημοτικό Συμβούλιο της 9ης Πέμπτου του 2017 καταθέσει μία ερώτηση σε σχέση με τη βιοκλιματική. Θεωρώ ότι εσείς ως Πρόεδρος την έχετε διαβιβάσει στον κύριο Αντιδήμαρχο, ο οποίος μου έδωσε όμως μία απάντηση η οποία αναφέρει στην αρχή της ότι απαντάει σε επιστολή μου στο θέση.gr και μου έκανε εντύπωση τι ακριβώς έχει συμβεί με αυτό το θέμα. Από πού και ως πού δηλαδή απαντάει, ενώ έχω κάνει θεσμικά μία ερώτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος απαντάει ως να έχω κάνει μία, ως να απαντάει σε ένα δελτίο τύπου. Κύριε Κόκαλη, να έχετε το λόγο. Εδώ έχουμε μπερδευτεί, μπορεί να έχει δίκιο η κυρία Διακολιού, αλλά επειδή υπάρχουν άλλα, τα θεσμικά βγαίνουν και στο θέση.gr. Το απάντησα σαν θέση.gr. Είναι λάθος, θα κάνω άλλο ένα χαρτί το οποίο θα γράφει στο Δημοτικό Σύμβουλο, στην Δημοτικό Σύμβουλο, κυρία Διακολιού. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κοκαλή.